przejdziemy sobie jak najbardziej ten dar do samego końca. Zobaczycie, moi drodzy Państwo, jak to de facto wygląda. Όλο και περισσότεροι ξένοι τουρίστες επισκέπτονται την κεντρική αγορά Καλαμάτας, δοκιμάζουν τα τοπικά μας προϊόντα μέσα από τα κεράσματα των επαγγελματιών και επιστρέφουν στη χώρα τους έχοντας τις αποσκευές τους γευστικές εμπειρίες του τόπου μας. Προσπαθώ εγώ ως Κατερίνα να τους δείξω τις ελληνικές γεύσεις. Όχι μόνο ελληνικές γεύσεις, αλλά τις μεσσηνιακές γεύσεις, εδώ δηλαδή τις Μεσσηνίας τοπικές. Άρα τι είναι το μεσσηνιακό? Το λάδι, είναι η ελιά, είναι η σίκαπ. Όλα αυτά τα βρίσκουμε εδώ, τους δείχνω, τους προσπαθώ να το δοκιμάσουν, να το γνωρίσουν και στην συνέχεια αν θέλουν να το αγοράσουν. Νομίζω ότι η αγορά της Καλαμάτας εκπροσωπεί με το πιο πολύ ελληνική αγορά, οπότε ναι, είναι, ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το λάδι, το οποίο το έχουν ακουστά ακόμα και στην Πολωνία. Τους αρέσει πάρα πολύ, τους αρέσουν τα σίκα, όλα αυτά, δηλαδή το βρίσκουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό τώρα τους άφησε 20 λεπτά, μισή ώρα να κάνουν τα ψώνια τους. Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας που το τελευταίο διάστημα η διοίκηση της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας έχει υιοθετήσει, καταβάλει προσπάθεια η αγορά να γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο και να αποτελεί προορισμό για τους επισκέπτες. Έχει αρχίσει δειλά-δειλά και ανεβαίνει ο τουρισμός, οι επισκέπτες, οι μη εγχώροι, οι ξένοι τουρίστες έχουν αρχίσει και επισκέπτονται την κεντρική αγορά Καλαμάτας. Και κυρίως στις μέρες Τετάρτη και Σάββατο. Σήμερα είχαμε δύο γκρουπ εδώ. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας και, τα ταυτόχρονα τα μεσσηνιακά προϊόντα, τα τοπικά μεσσηνιακά προϊόντα. Και γι' αυτό προσπαθούμε και με τα καταστήματα που υπάρχουν, εκτός από τις λαϊκές αγορές, προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε και από ό,τι είδατε έχει αρχίσει ήδη η βελτίωση. Να φύγουμε από τις παθογένειες του παρελθόντος και να πάμε στο μέλλον. Και το μέλλον από ό,τι βλέπετε είναι να παντρέψουμε την αγορά μας και με τα τοπικό πληθυσμό αλλά ταυτόχρονα και με τους τουρίστες οι οποίοι είναι το μέλλον.